Τιμιότατε εν Χριστώ αδελφοί ιεράρχε και επεφιλημένα τέκνα. Άνωθεν Ευδοκία εορτάζομεν και εφέτος εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές την κατασάρκα γέννηση του προαιωνίου Υιού και Λόγου του Θεού, την φανέρωση την ονότη του μυστηρίου του Θεού και του ανθρώπου. Κατά τον Άγιον Νικόλαον Καβάσιλαν, τα τελούμενα εις την Θείαν Λειτουργίαν είναι της ενανθρωπίσεως του Κυρίου μυσταγωγία. Το δε εν της προημής αυτής δοξολογικών ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μαρτυρεί ότι δια της ενανθρωπίσεως του Κυρίου πρώτον εμάνθανον οι άνθρωποι ως οι τρία πρόσωπα ο Θεός. Ο Ιερός Πατήρ διακηρύττει ότι ο Κύριος και Σωτήρη ημών Ιησούς Χριστός των αληθινών άνθρωπων και τέλειων και τρόπων και ζωής και των άλλων ένεκα πάντων πρώτος και μόνος έδειξε. Η πρόσληψη της ανθρωπίνης φύσεως εν το προσώπο του Υιού και Λόγου του Θεού και η διάνοιξη της οδού της κατά χάριν Θεώσεως εις των άνθρωπων προσδίδουν εις αυτόν ανυπέρβλητον αξίαν. Η λύθη αυτής της αληθείας οδηγεί εις μείωσιν του σεβασμού προς το ανθρώπινο πρόσωπο. Η άρνηση του υψηλού προορισμού του ανθρώπου όχι μόνο δεν τον απελευθερώνει, αλλά οδηγεί εις ποικίλας συρρυκνώσεις και διχασμούς. Άνευ συνειδήσεως της Θείας προελεύσεώς του και της ελπίδος της αιωνιότητος, ο άνθρωπος δυσκολεύεται να παραμείνει ανθρώπινος, αδυνατεί να διαχειριστεί τας αντιφάσεις της ανθρωπίνης καταστάσεως. Η χριστιανική κατανόηση της ανθρωπίνης υπάρξεως προσφέρει λύση των προβλημάτων τα οποία δημιουργούν η βία, ο πόλεμος και η αδικία εις τον κόσμο μας. Ο σεβασμός του ανθρωπίνου προσώπου, η ειρήνη και η δικαιοσύνη είναι δώρον του Θεού. Η εγκαθίδρυση όμως της κομισθήσης υπό του Χριστού ειρήνης απαιτεί συμμετοχή και συνεργία των ανθρώπων. Η χριστιανική τοποθέτηση εις το θέμα του αγώνος δια την ειρήνη συγκροτείται δια των λόγων του Σωτήρος Χριστού, ο οποίος ευαγγελίζεται την ειρήνη, χαιρετά με το «ειρήνη πάση», «ειρήνη ημίν» και παροτρύνει τους ανθρώπους να αγαπούν τους εχθρούς των. Η εν Χριστώ Αποκάλυψης χαρακτηρίζεται ως Ευαγγέλιον της ειρήνης. Αυτό σημαίνει ότι δι' εμάς τους χριστιανούς η οδός προς την ειρήνη είναι η ειρήνη, ότι η μη βία, ο διάλογος, η αγάπη, η συγχώρηση και η καταλλαγή έχουν προτεραιότητα απέναντι εις άλλας μορφάς επιλύσεως διαφορών. Με σαφήνεια περιγράφεται η θεολογία της ειρήνης εις το κείμενο του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπέρ της του κόσμου ζωής, το κοινωνικό ήθος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εισαγωγικά από το κείμενο αυτό. Τίποτε δεν αντιτίθεται περισσότερο στο θέλημα του Θεού για τα πλάσματά Του που έχουν δημιουργηθεί κατ' εικόνα και καθομοίωσή Του από τη βία που ασκείται εναντίον του πλησίον. Μπορούμε ορθά να ισχυριστούμε ότι η βία αποτελεί την κατεξοχήν αμαρτία. Πρόκειται για την τέλεια αντίθεση μεταξύ της κτιστής μας φύσης και της υπερφυσικής μας κλίσης προς αναζήτηση της αγαπητικής ένωσης με τον Θεό και τον πλησίον μας. Η ειρήνη αποτελεί μια πραγματική αποκάλυψη της βαθύτερης πραγματικότητας της δημιουργίας σύμφωνα προς το θέλημα του Θεού και της μορφής όπως την σχεδίασε Εκείνος κατά τις αιώνιες βουλές Του. Και κλείνω τα εισαγωγικά.
Η ειρήνη δεν είναι δεδομένη και αυτονόητος, αλλά χρέος, κατόρθωμα, διαρκής μέρημνα και αδιάκοπος αγών για την διατήρησή της. Δεν υπάρχουν αυτοματισμοί και μόνιμη συνταγέ. Απέναντι στις εκάστοτε απειλές της ειρήνης απαιτείται εγρήγορσης, βούλησης διαλύσης των προβλημάτων διαμέσου του διαλόγου. Οι μεγάλοι ήρωες της πολιτικής είναι οι αγωνιστές της ειρήνης. Εμείς συνεχίζουμε να τονίζουμε τον ειρηνοποιητικόν ρόλο των θρησκειών εις μίαν εποχή κατά την οποία ασκείται κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να αναδεικνύονται δυνάμεις ειρήνης, αλληλεγγύης και καταλλαγής, τροφοδοτούν τον φανατισμό και την βία εν ονόματι του Θεού. Πρόκειται περί αλωτριώσεως της θρησκευτικής πίστεως και όχι περί συμφιούς με αυτήν φαινομένου. Η γνησία πίστης των Θεών είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού. Εθρησκείε είναι η φυσική σύμμαχη όλων των ανθρώπων οι οποίοι αγωνίζονται για την ειρήνη, την δικαιοσύνη και την προστασία της κτήσεως από την ανθρωπογενή καταστροφή. Η ανθρωπότης τιμά εφέτος την 75η επέτειο της Οικουμενικής Διακηρύξεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 10 Δεκεμβρίου 1948, η οποία αποτελεί σύνοψη των θεμελιωδών ανθρωπιστικών ιδεωδών και αξιών, των κοινών ιδανικών, εις το οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου, κεντρικών σημείων αναφοράς των οποίων είναι η προστασία της ανθρωπίνης αξιοπρεπίας και των ατομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών όρων της, κατανοούνται εις την αρχική δυναμική των, εάν αναγνωριστούν ως θεμέλιον και κριτήριον της παγκοσμίου ειρήνης, την οποία συνδέουν με την ελευθερία και την δικαιοσύνη. Εν τη εννοία ταύτη, το μέλλον των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ειρήνης συνδέεται και με την συμβολή των θρησκειών εις την υπόθεση του σεβασμού και της πραγματώσεώς των. Με τι αυτά σκέψεις και εόρτια αισθήματα, εν πλήρη βεβαιότητη ότι η ζωή της Εκκλησίας καθεαυτήν αποτελεί αντίσταση εις των απανθρωπισμών, από όπου και αν αυτός προέρχεται, καλούντες πάντα σημάσεις των καλών αγώνα της οικοδομής ενός πολιτισμού ειρήνης και καταλλαγής, εις τον οποίον ο άνθρωπος θα βλέπει εις το πρόσωπο του συνανθρώπου του των αδελφών και των φίλων και όχι των επίβουλων και των εχθρών, και υπενθυμίζοντες εις εμάς πάντας αδελφοί και τέκνα ότι τα Χριστούγεννα είναι καιρός αυτογνωσίας και ευχαριστίας, αποκαλύψεως της διαφοράς μεταξύ θεανθρώπου και άνθρωπο-θεού, συνειδητοποιήσεως του μεγάλου θαύματος της εν Χριστώ ελευθερίας και της ιάσεως του μεγάλου τραύματος της αλωτριώσεως από τον Θεό, κλείνομεν ευλαβώς το γόνι ενώπιον της κρατούσης εν τες αγκάλες αυτής των σαρκοθέντα λόγων Θεομήτωρος Μαριάμ, μεταφέροντες δε προς ημάς την ευλογία της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ευχόμεθα αίσιον υγιειρών, εύκαρπων, ειρηνικών και εφρόσινων των επερχόμενων νέων ενιαυτών της Χριστότητος του Κυρίου.